κάνει περισσότερους από 45 δίσκους, μουσική για 21 ταινίες και 15 τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ θεωρείται από τους σημαντικότερους ενορχιστρωτές στον χώρο της ελληνικής δισκογραφίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στο Δίο Αθηνών με το Μενέλαο Παλάντιο και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι με την Άρτια Μπουλανζέ, στο Juilliard School of Music της Νέας Υόρκης με τον David Tyler. Παράλληλα, μελέτησε διεύθυνση ορχήστρας με τον Leonard Bernstein. Στην αρχή της σταδιοδρομίας του, διακρίθηκε ως συνθέτης κινηματογραφικής και θεατρικής μουσικής με τραγούδια που έγραψε και έμειναν στην ιστορία και στα χείλη όλων μας σε συνεργασία με τον επίσης τότε πρώτο εμφανιζόμενο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ακολούθησαν συνεργασίες με όλους τους σημαντικούς εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού, στιχουργούς, τραγουδιστές και μουσικούς, ενώ διαχρονική και ιδιαίτερα παραγωγή υπήρξε η σχέση του με τον μεγάλο ποιητή Νίκο Γκάτσο. Πολλά είναι τα τραγούδια τα οποία θυμόμαστε σήμερα, «Να με θυμάσαι», «Τι έχει και κλαίει το παιδί», «Στα χέρια σου μεγάλωσα», «Τα δάκρυά μου είναι καυτά», «Όνειρο δεμένο», «Υπομονή», «Μάτια μπλε», «Μάνα μπλελάς», «Στου Θωμά» κλπ. Από το 1995, ο Σταύρος Ξαρχάκος οραματίστηκε και συνέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής με στόχο την ποιοτική παρουσίαση και διάδοση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του ελληνικού τραγουδιού. Έχει βραβευθεί επανειλημμένος σε ελληνικά και διεθνή κινηματογραφικά και μουσικά φεστιβάλ, ενώ το 1994 ανακηρύχθηκε διδάκτορ καλών τεχνών του Πανεπιστημίου Αντένεθη της Νέας Υόρκης. Ο Σταύρος Ξαρχάκος, ως ένας σπουδαίος άνθρωπος και πάντα ανήσυχο πνεύμα, δεν έμεινε μόνο στον χώρο της μουσικής. Δραστηριοποιήθηκε και στον χώρο της πολιτικής, διετέλεσε δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων και αντιδήμαρχος πολιτιστικών θεμάτων, βουλευτής και ευρωβουλευτής. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Σταύρος Ξαρχάκος αφιέρωσε τη ζωή του στη μουσική και στην Ελλάδα. Ήταν και παραμένει μία πολυσχηδής προσωπικότητα που σε κερδίζει με την απλότητά του, με το βλέμμα του, με την ενάργεια του πνεύματός του γενικότερα. Τιμώντας λοιπόν την πολύχρονη και σημαντική προσφορά του στην ελληνική μουσική, τόσο με την αναγνώρισή του και σε διεθνές επίπεδο, ο τομέας έθνομουσικολογίας και πολιτισμικής ανθρωπολογίας εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και μέσω αυτή στη σύγκριτο του Εθνικού και Καπιταλιστικού Πανεπιστημίου Αθηνών την αναγόρευση του Σταύρου Ξαρχάκου ως επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου. Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Ξαρχάκο για το σπουδαίο έργο του, ένα έργο αυθεντικά ελληνικό, αλλά και τόσο οικουμενικό, όπως ακριβώς οικουμενικός είναι ο ελληνικός πολιτισμός, αλλά και με την πορεία του και το ήθος του και το λόγο του, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα μουσικού πολίτη και ανθρώπου. Τον ευχαριστούμε, τον τιμούμε για όλα προσέφερε στη μουσική και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.